Εκτενείς αναφορές στη σύλληψη του Δημήτρη Λιγνάδη κάνει ο Διεθνής Τύπος γράφοντας χαρακτηριστικά ποσές έσπασε ο κώδικας σιωπής στην Ελλάδα. Η Μαρία Τσιλινίκου θα μας πει τώρα πως σχολιάζουν τα μεγαλύτερα πρακτορία του κόσμου τις καταιγιστικές εξελίξεις στο χώρο του θεάτρου. Μάρα, ας ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ. Η σύλληψη του Δημήτρη Λιγνάδη, όπως βλέπουμε, έγινε πρωτοσέλιδο στους New York Times. Ας δούμε λοιπόν τι έγραψε το Euronews για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κατηγορούμενος για βιασμό, ο πρώην καλλιτεχνικός του Εθνικού Θεάτρου. Ο γαλλικό τύπο υπογραμμίζει μάρα ότι ο νόμο τη σιωπή έσπασε στην Ελλάδα από τη Σοφία Μπεκατόρου, όπω βλέπουμε να γράφει χαρακτηριστικά στον τίτλο του το γαλλικό RTL. Ο βρετανικό Guardian από την πλευρά του σχολίασε την αυγή του ελληνικού μυτού, ενώ στο ίδιο κλίμα ήταν και το BBC που είχε τίτλο. Ο διεκεκριμένο ηθοποιό Δημήτρη Λιγνάδη συνελήφθη έπειτα από κατηγορίε για βιασμό. Σε ευχαριστώ, Μαρία, για την ενημέρωση.